Για όσους έρχονται πρώτη φορά σε συνέλευση της Πρωτοβουλίας Συλλόγων και Φορέων για τα πρώην στρατόπεδα, θα σας ενημερώσουμε ότι σε αυτή συμμετέχουν περίπου 80 σύλλογοι και προσωπούνται από οκταμελές συντονιστικό. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε υπουργεία και υπηρεσίες του κράτους να συνοστίζονται για το ποιος θα αποφασίσει για το μέλλον των πρώην στρατοπέδων. Ένα μέλλον όμως που αφορά επενδύσεις και real estate και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που οραματιζόμαστε. Εδώ έχουμε αγωνιστικές κινητοποίησεις. Βλέπουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προσπαθεί να κατοχυρώσει δικαιώματα μέσα στα πρώην στρατόπεδα, ακόμα και αν αυτά δεν το ανήκουν. Τρανό παράδειγμα είναι το πρώην στρατόπεδο Καραθάσου, 689 στρεμμάτων που ανήκει στο Δήμο Παύλου Μελά. Και ενώ ανήκει στην εκτιματική υπηρεσία, στο Υπουργείο Οικονομικών, το Εθνικής Άμυνας διεκδικεί τη χρήση του, ενώ έχουν γίνει επανειλημμένα διυπουργικές και έχει αποφασιστεί ότι δεν του ανήκει. Και όλα αυτά γίνονται για ένα προφανή λόγο. Ότι θέλει το Εθνικής Άμυνας από τα χέρια του να γίνει το ξεπούλημα. Το ξεπούλημα των πρώην στρατοπέδων, έτσι και να περάσει το ΤΑΙΠΕΔ. Και με πρόσχημα την υπογραφή αυτή που θα πέσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν θέλουν να τους κόψουν μισθούς και συντάξεις, δηλαδή ένα παιχνίδι καθαρά συντεχνιακό, και δεν τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η εξέλιξη μετέπειτα από τα στρατοπέδα. Αν θα γίνουν εμπορικά κέντρα εκεί πέρα μέσα, ή αν θα τα πάρει ένας Σαουδάραβας, ένας Κινέζος, ένας Ρώσος. Αντίστοιχο παιχνίδι δυστυχώς γίνεται και από τα πανεπιστήμια. Έπεσε στα χέρια μας έγγραφο τον τελευταίο μήνα από την εκτιματική υπηρεσία όπου και ανήκει το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, που το Πανεπιστήμιο Μακεδονία έχει κάνει πρόταση εξαγοράς 300 στρεμμάτων μέσα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Και δεν μιλάμε για να μετεστεγαστεί όπως είχε κάνει το 2008 μια αίτηση, μιλάμε για εξαγορά και δεν λέει γιατί προτίθεται να το αξιοποιήσει. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τα πανεπιστήμια να συγχωνεύονται γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες που έχουν και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αντί να είναι δίπλα στο πλευρό μας, έτσι, να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από τα πρώην στρατόπεδα, παίζει το δικό του παιχνίδι. Τα πανεπιστήμια δεν είναι άμυρα ευθυνών για το χάλι αυτής εδώ πέρα της πόλης που ζούμε και μιλάμε για μια πόλη με 2,4 τετραγωνικά πράσινο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο. Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό πρασίνου σε όλη την Ευρώπη και την πόλη που είναι η πιο μολυσμένη σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι πανεπιστημιακοί, γιατί αυτοί σχεδιάσανε αυτή την πόλη σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς άρχοντες. Την τελευταία εβδομάδα πρόκειψε και ένα άλλο ζήτημα, όσο το παρακολουθείτε, με το που θα πάνε τα αρχεία του μετρό. Αποφασίσανε μέσα σε χρόνο μηδέν να φέρουν τα αρχεία εδώ μέσα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Αλλά οφείλαν πρώτα να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία για το τι θέλουν να κάνουν. Έχονται πάλι να αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως κάνανε και με το σταθμό μεταφόρτωσης πάνω στην Ευκαρπία και μας το φορτώσανε χωρίς να μας ρωτήσουν με υποτυπώδεις διαβουλεύσεις που έγιναν μέσα σε κλειστά γραφεία. Και βλέπουμε εδώ πέρα πώς μέσα σε μια εβδομάδα λειτουργήσαν όλες οι υπηρεσίες και πήραν αποφάσεις Υπουργείο Πολιτισμού, Εσωτερικών, η Εθνικής Άμυνας και σε χρόνο μηδέν αποφάσισαν εδώ θα είναι τα αρχαία. Λοιπόν, έτσι γρήγορες αποφάσεις θέλουμε και για την απόδοση των στρατοπέδων εμείς. Αλλιώς θα μας βρουν απέναντι. Εμείς εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά είμαστε ένας Δήμος που έχουμε δύο στρατόπεδα, τον Καρατάσιο και τον Παύλου Μελά. Συνολικής έκτασης 1.100 στρεμμάτων. Ένας Δήμος με 150.000 κάτοικους που πρέπει να έχουμε ενωμένη και δυνατή φωνή
σε σημαντικά θέματα, όπως είναι επακείως ΜΑ, όπως είναι και η απόδοση των προέστατων παιδών. Οι εποχές του ρουσβετιού και των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων από τους εκάστοτε υπουργούς και πολιτευτές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Δεν τις εμπιστευόμαστε πλέον, γιατί αν ήθελαν να αποδώσουν τα πρόεστρα στρατόπεδα, θα το είχαν κάνει εδώ και 10 χρόνια, όταν είχαν την ευκαιρία και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Σήμερα δεσμεύονται, όπως ξέρετε, και από την Τρόικα και από το Δούνο του και δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε άλλο από αυτούς τους πολιτικούς παρά μόνο να κάνουν τους μεσίτες δυστυχώς στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η μόνη μας κατεύθυνση είναι ενωμένη τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι, φορείς, πολίτες σε κινητοποίησεις και δράσεις μέσα στα πρώην στρατόπεδα για να έρθει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πριν από 2 εβδομάδες διοργανώσαμε την εντροφήτευση μέσα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Προσπάθησαν να μας αποτρέψουν και να μας εκφοβήσουν για να μην γίνει αυτή η ενέργεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από τις υπηρεσίες τους. Αλλά δυστυχώς για αυτούς η μεγάλη συμμετοχή πολιτών και συλλόγων και φορέων τους ανάγκασε να πούνε να μας βοηθήσουν στο τέλος. Η εκδήλωση αυτή μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για την απόδοση των στρατοπέδων. Με λίγα λόγια πατάμε πόδι μέσα στα πρώην στρατόπεδα και δεν βγαίνουμε από αυτά. Γιατί είναι δικά μας, δεν τα διαπραγματευόμαστε ούτε με το ΤΑΕΠΕΔ, ούτε με την Τρόικα, ούτε με τους εκάστοτε μεσίτες που έχουν αυτό το σκοπό. Τα θέλουμε για να αναπνεύσει η Θεσσαλονίκη και να αφήσουμε κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό φωνάζουμε δυνατά, όχι στο ξεπούλημα των πρώην στρατοπέδων, έτσι, αυτά τα θέλουμε για πράσινο, πνεύμονες πρασίνου και μακριά από εμάς η οικοπεδοποίηση και η τσιμεντοποίησή τους. Θα παρακαλέσω να μην γίνουν αναφορές στο τι έγινε στο παρελθόν με τα πρώην στρατόπεδα. Αυτά έχουν χιλιοϋποθεί, δεν θα μας προσφέρουν τίποτα, θα μας εγκλωβίσουν σε αδιέξοδα, έτσι. Αυτό που θέλω σήμερα είναι να κατατεθούν προτάσεις και να δούμε ποιες θα προκρίνουμε από αυτές για δράσεις και κινητοποίησεις. Και μιλάμε για άλλα τα επίπεδα, για το οργανωτικό κομμάτι, το επικοινωνιακό και το κινηματικό. Όσοι θέλουν να τοποθετηθούν, ο Ευθύμης θα καταγράφει τους ομιλητές έτσι και τι εκπροσωπούν. Θα σας πει μερικά λόγια και ο Ηλίας ο Καλαντίδης για το όσο αφορά το ψήφισμα και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως συντονιστικό. Καλησπέρα και από μένα. Μας ξέρετε, σας ξέρουμε, κοινή θεατές στο ίδιο έργο εδώ και αρκετά χρόνια. Οι προτάσεις μέσα από το ψήφισμα για την πρωτοβουλία των φορέων στο βασικό τους πλαίσιο συντάσσονται σε πέντε θεματικά κομμάτια. Την αποτροπή της μεταβίβασης με κάθε τρόπο των στρατοπέδων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που ήδη έχει στην κατοχή του και τα καλύτερα φυλέτα των ακινήτων, μεγάλα μετοχικά πακέτα των πιο κεντροφόρων επιχειρήσεων του Δημοσίου, το Δίκτυο Υποδομών της χώρας, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, η ΑΔΕΗ κλπ. Με σκοπό την αξιοποίησή τους. Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου του νόμου 2745 του 1999 περί αστικής ανάπλασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου ένα μεγάλο κομμάτι της έκτασης αποδίδεται σε εξυπηρέτηση ηθικών αναγκών. Το χαρακτηρισμό των πρώην στρατοπέδων με προεδρικά διατάγματα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις ως κοινόχρηστους στους χώρους πρασίνου. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε κάποια κομμάτια της δημοσιοποίησης του νόμου αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν σαν κοινόχρηστοι χώροι. Τα εντός των στρατοπέδων αξιόλογα θύρια να χαρακτηριστούν ως ιστορικά μνημεία και να αξιοποιηθούν σχεδόν σε όλα τα στρατόπεδα και στον Κόδρα και του Παύλου Μελά, να συντηρηθούν και να αποδοθούν για ήπιες πολιτιστικές χρήσεις. Την απόδοση της ιδιοκτησίας των στρατοπέδων Παύλου Μελά, Καρατάσου, Γιάκα, Μεγάλου Αλεξάνδρου,
Παπακυριαζή, το σώμα στρατού, τα λείπει κόδρα στους δήμους στους οποίους ανήκει γεωγραφικά, χωρίς φυσικά να υπάρξει, χωρίς την ένταξή τους σε οποιαδήποτε σχέδιο αξιοποίησής τους. Την υποχρέωση των τελευταίων για τη σύσταση φορέα στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης υπευθύνου για την ανάδειξη και τη διαχείριση των χώρων. Επίσης, θα θέλω να αναφερθώ και στην πρωτοβουλία, στις προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τις οποίες είχαμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους και από το Συντηρητικό των Συλλόγων, με αντικείμενο τη διεκδίκηση και αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων Καρατάσου και Παύλου Μελά, να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν δράσεις και κινητοποιήσεις για τον παραπάνω σκοπό, να αποσταλεί έγγραφο στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου με την οποία να δημιουργούνται οι ενέργειες, να δημοσιοποιούνται, οι ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσον αφορά το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου με επιστολή στο 308-4 γραφείο, με την οποία χαρακτηρίζει τον Δήμο Παύλου Μελά καταπατητή και ζητά την αποβολή του από το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Β. Εκμίσθωση έκτασης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου σε ιδιώτη για την εγκατάσταση λειτουργίας χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων από 7-12 έως 8-13. Επίσης, να μας προστοποιήσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου. Να σταλεί επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καταδικάζονται οι ενέργειες που αφορούν τη διεκδίκηση από την πλευρά του πρώην στρατοπέδου. Να χρησιμοποιηθεί το κτίριο που έχει κατασκευαστεί εντός του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΑΣ ως κέντρο ενημέρωσης και διεκδίκησης των πρώην στρατοπέδων Καρατάσου και Παύλου Μελά. Να γίνει αποδεκτό ομόφωνα το ψήφισμα της πρωτοβουλίας των Συλλόγων και Φορέων για τα πρώην στρατόπεδα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά και να κοινοποιηθεί σε κάθε αρμόδιο δημόσιο φορέα. Παρεμπιπτόντως, τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει από την κλιματική υπηρεσία, από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι σε πολύ κακό βαθμό κατά της διεκδίκησης του στρατοπέδου. Γι' αυτό σαν φορείς εμείς προσπαθούμε και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε πιο εύκολα να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει στα κομμάτια, στα Υπουργεία και στο Υπουργείο Οικονομικό και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, βλέποντας ότι το κομμάτι της διεκδίκησης πλέον είναι το μεγαλύτερο και το βασικότερο για τους χώρους αυτούς. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τις υποθέσεις.